Βρίσκομαι στο άλσος του Αγίου Γεωργίου, στο ευρωπαϊκό πράσινο μονοπάτι και στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα των pick-up οχημάτων. Και γιατί μιλάμε για την πρωτεύουσα των pick-up, γιατί εδώ έρχονται τα επαγγελματικά οχήματα, τα διπλοκάμπινα, μονοκάμπινα και ούτω καθεξής. Εδώ είναι η έδρα της Motorsport House, τα παίρνει η Normal, τα φουσκώνει και τα κάνει πραγματικά ξεχωριστά. Όπως ξεχωριστό έχει γίνει και αυτό εδώ το pick-up, το Toyota Hilux Model Year 2019. Και επειδή το Toyota, το Hilux, το GR Sport αργεί να έρθει, βασικά τα πρώτα θα έρθουν περίπου μετά το καλοκαίρι του 24. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τι είναι να πάρουμε ένα Hilux και να το μετατρέψουμε σε GR Sport. Το συγκεκριμένο έχει έρθει από την Κρήτη και έχει γίνει, τι είπαμε, όχι μόνο Hilux GR Sport, αλλά και TRD Edition. Αλλαγές στο συγκεκριμένο όχημα έχουν γίνει μόνο εξωτερικές. Δεν έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε βελτιώσεις στο μηχανικό σύνολο ή στο σύστημα πέδησης. Εξωτερικές αλλαγές και όπως μπορείτε να δείτε, φαίνεται άλλωστε, έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές στο θέμα της ανάρτησης και των ελαστικών, των ζαντών και ούτω καθεξής. Πάμε όμως να πούμε τι έχει προσθεθεί στο συγκεκριμένο ένα-ένα και πόσο κοστίζει. Το πιο βασικό απ' όλα βγάζει και μάτια τι είναι το εμπρός τμήμα Body Kit GR. Το βλέπετε. Βασικά όταν είσαι μπροστά και κοιτάς τον καθρέφτη το βλέπεις. Πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο Body Kit? 1980 ευρώ. Αεραγός καπό TRD. Το βλέπετε, έχει φουσκώσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Δείχνει και πιο ψηλό. Κόστος 280 ευρώ. Φώτα και προβολάκια full LED. Τα συγκεκριμένα είναι στο Body Kit GR που σας είπα, άρα και στην ίδια τιμή. Όπως και στην ίδια τιμή είναι τα φρύδια, τα πλαϊνά σκώματα, και μπροστά και τα πίσω, όπως έχουμε και τα πίσω φανάρια. Άρα τι έχουμε? Μάσκα, φρύδια, φώτα, πίσω φανάρια. Body Kit, 1980 ευρώ. Εντυπωσιακό κομμάτι του αυτοκινήτου, το βλέπουμε άλλωστε, είναι η ζάντα. Βασικά οι ζάντες Lasandi είναι γερμανικές, είναι πολύ ιδιαίτερες για pick-up όχημα. Έχουμε αρχίσει να τις βλέπουμε τον τελευταίο καιρό σε πάρα πολλά αγροτικά αυτοκίνητα. Δίνουν χαρακτήρα, όπως και να το κάνουμε, δίνουν χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε για διαστάσεις 2,85, 55, 20. 20 ζάντες και εδώ είναι που η εικόνα μιλά από μόνη της. Τι βλέπεις. Στα πλαϊνά τι έχουμε? Ανεμοθράυστες εδώ και ανεμοθράυστες GR, το σηματάκι. Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ χρηστικό και βολικό αυτό εδώ, γιατί και δεν μπαίνουν τα νερά μέσα όταν ρίχνουμε στα πιτσιλιστήρια, σε πολλά αυτοκίνητα δεν μπαίνουν μέσα, και γλιτώνεις και πολύ φασαρία, βουητό, όταν ανοίξεις λίγο το παράθυρο. Κόστος, ένα κατοστάρικο. Εδώ δεν χρειάζεται να σας το πω, φαίνεται άλλωστε ότι έχει σηκωθεί λίγο το Hilux, το συγκεκριμένο, το GR Sport TRD Edition. Συγκεκριμένα 9 πόντοι, από που έχουμε πάρει τώρα τους 9 πόντους. 4 πόντους από τα λάστιχα και άλλους 5 από το lift kit. 5. Πόσο κοστίζει τώρα αυτοί οι 5 πόντοι, πόσο κοστίζουν? 300 ευρώ. Αν τώρα θέλουμε να σηκώσουμε 10 πόντους, μην νομίζετε πάει μαθηματικά, δηλαδή 600 ευρώ, στους 10 πόντους, δεν θες ένα διχίλιαρο. Εντάξει, όσο ανεβαίνεις, ανεβαίνει και το ποσό. 5 πόντους, 300 ευρώ. Συνταλλάστηκα 9, καλά είναι. Τα περισσότερα Hilux τα οποία βλέπουμε και αυτά που κυκλοφορούν ακόμα και σε φωτογραφίες είναι ανοιχτά. Η καρότσα πίσω είναι ανοιχτή. Εδώ έχει προσθεθεί ένας μουσαμάς
ο οποίος κοστίζει 500 ευρώ, όμως τώρα θα μπούμε λίγο στην καρότσα, γιατί η καρότσα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο και χρηστικό προϊόν. Το πατάκι. Αυτό το πατάκι, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το τι μεταφέρεται. Θα το βγάλω. Το βγάλω. Δείτε, εδώ είναι ύφασμα. Άρα, καταλαβαίνουμε τι μπορούμε να μεταφέρουμε. Αν θέλουμε τώρα να το λερώσουμε, τούμπα. Και εδώ μπορούμε να μεταφέρουμε λάστιχα, πράγματα που έχουν λάσπες, χώματα και ούτω καθεξής. 220 ευρώ αυτό το πατάκι. Custom. Τώρα εδώ λέει Hilux. Μπα, βάλετε και το όνομά σας. GR. Επειδή είπα πατάκι καρότσας, έχει κάτι άλλο το συγκεκριμένο Hilux. Βασικά δεν έχουμε αλλαγές στο εσωτερικό. Έχουμε όμως πατάκια. Custom. Δείτε εδώ, πατάκι. 130 ευρώ. Συνολικό κόστος μετατροπής, είπαμε, Hilux του 2019 έγινε όπως το βλέπετε. Τιμή με όλα αυτά 6.500 ευρώ. Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί τμηματικά να κάνει τις αλλαγές. Να πάρει μόνο το body kit, να πάρει τα φρύδια, τις ζάντες, το μουσαμά, ό,τι θέλει ο καθένας. Και πού γίνονται οι μετατροπές, το είπαμε έτσι. Τρίπολη, Motorsport House. Πολύ ζάντα έχει εκεί, έτσι. Πρέπει να πάτε να δει. Πολύ ζάντα. Εσύ, είναι και κάμερα αυτό. Είναι και κάμερα, ρε. Δεν την είπαμε. Γεννή. Πόσο? Κάτι το οποίο το ξεχάσαμε είναι αυτή εδώ η κάμερα. Και μην νομίζετε ότι είναι μία απλή κάμερα. Είναι μία κάμερα η οποία κοστίζει 500 ευρώ. Και γιατί κοστίζει 500 ευρώ? Έχει νυχτερινή όραση. Σκοτάδι, πίσα, βλέπεις. Γι' αυτό κοστίζει και τόσο. Πάντως δεν φαίνεται. Από εδώ πίσω είναι τα ραντάρ, έτσι.